Ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση ο κύριος Γιάννης Καρτέλης από το Sky και ακολουθεί ο κύριος Σπύρος Μορελάτσος από τον Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, πληροφορούμαστε ότι στο Συμβούλιο χαρακτηρίσατε όχι ως πολύ φιλόδοξο τελικό σχέδιο το οποίο βρισκόταν στο τραπέζι μέχρι πρότινος. Φοβάστε ότι αυτή η παράταση της συζήτησης για την αναθεώρηση μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερο, η Ελλάδα να μην πάρει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει και για τη μετανάστευση και για τις φυσικές καταστροφές και όλη αυτή η καθυστέρηση να δημιουργήσει προβλήματα και ποια θα είναι η στάση μας? Καταρχάς, κύριε Καντέλη, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν συμφωνήθηκε χθες η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχει να κάνει με το βέτο το οποίο προέβαλε μία χώρα, συγκεκριμένα η Ουγγαρία. Και ότι το πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί από τις 26 χώρες καλύπτει απόλυτα τους ελληνικούς προβληματισμούς. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικά αυξημένα κονδύλια για τη μετανάστευση. Υπάρχει ένα αυξημένο κονδύλιο για τις φυσικές καταστροφές. Και υπάρχει και μια πολύ σημαντική πρόβλεψη για περαιτέρω ευελιξία στην χρήση κοινοτικών πόρων που αφαιρούν την περίοδο 2014-2020. Δυστυχώς δεν καταφέραμε χθες να πετύχουμε αυτήν την πολυπόθετη συμφωνία. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, προκειμένου να επιχειρήσουμε τότε να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο, όπως σας είπα, την χάνει της αποδοχής 26 χωρών με την εξαίρεση της Ουγγαρίας. Από πλευράς Ελλάδος όμως είμαστε ικανοποιημένοι, διότι οι ελληνικοί προβληματισμοί, οι οποίοι είχαν τεθεί πολύ τεκμηριωμένα από την πρώτη στιγμή, ελήφθησαν υπόψη και ότι υπάρχει μια συνολική κατανόηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ειδικά για τα θέματα μετανάστευσης πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, κυρίως των χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Μορελάτσος. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι υπάρχει αναφορά στην έκθεση Μπορέλ για την στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία και παραπέμπεται στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Θέλω να ρωτήσω αν είχατε την ευκαιρία να ενημερώσετε τους ομολόγους σας για το πρόσφατο ταξίδι του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, τη δική σας συνάντηση. Αν θεωρείτε πως μετά από 10 μήνες περίπου ενθαρρυντικών δειγμάτων γραφής έφτασε ο χρόνος στα επόμενα ραντεβού του Φεβρουαρίου να μπούμε στα βαθιά λεγόμενα νερά των τουρκικών σχέσεων, στον πολιτικό διάλογο και στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, να καταβληθεί αυτή η προσπάθεια και πώς τοποθετήσετε έναντι ανησυχιών εντός της Ελλάδος πως η συνέχιση αυτής της ελληνοτουρκικής επαναπροσέγγισης μπορεί και να συνεπάγεται υπαναχωρής από τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Ευχαριστώ. Δεν συζητήθηκε το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Υπήρχε απλά μία αναφορά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι γνωστή και η οποία θα σας έλεγα ότι απηχεί και τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Από εκεί και πέρα, όπως είχα την ευκαιρία να πω και την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι η επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν στην Αθήνα ήταν ένα βήμα ακόμα στην οικοδόμηση των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία υπεγράφει μεταξύ εμού και του Πρόεδρου Ερντογάν, ένα σημαντικό βήμα το οποίο προσδιορίζει τα επόμενα βήματα στα οποία θέλουμε από κοινού να πορευτούμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, το να οικοδομήσουμε πάλι σχέσεις εμπιστοσύνης χρειάζεται χρόνο. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια καλή πορεία που θα μας επιτρέψει, όπως αναφέρεται και στην διακήρυξη των Αθηνών, να συζητήσουμε ναι και το δύσκολο ζήτημα, το οποίο όπως γνωρίζετε εδώ και δεκαετίες δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε, της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ δηλαδή και υφαλοκρηπίδος, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσογείο. Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ και ακολουθεί η κυρία Εύθη Κουτσοκώστα από το ΟΚΟ. Κύριε Πρόεδρε, χθες το Συμβούλιο κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία για τη διεύρυνση, επειδή ο Βίκτορ Ορμπάν βγήκε εκτός της αίθουσας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο. Αν αύριο ζητήσει κάποιος να βγει η Ελλάδα από την αίθουσα για μια συμφωνία των υπόλοιπων 26, ποια θα είναι η δική μας στάση και επίσης κατά πόσο αυτό είναι ένα βήμα για την κατάργηση του βέτο, τι λέει η Ελλάδα σε σχέση με αυτό, με την κατάργηση δηλαδή της ομοφωνίας? Να αποσαφηνίσουμε, κυρία Ψαρά, ότι όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου παίρνονται με ομοφωνία. Και η χθεσινή απόφαση με ομοφωνία πάρθηκε, διότι την στιγμή που έπρεπε να τοποθετηθούν τα κράτη-μέλη, η Ουγγαρία δεν προέβαλε βέτο.
πολύ σαφής, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γνωρίζετε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία. Υπάρχουν άλλες αποφάσεις σε επίπεδο συμβουλίων που παίρνονται με άλλους τρόπους ενισχυμένης πλειοψηφίας. Όμως αυτή τη στιγμή, και αν με ρωτάτε και την εκτίμησή μου για το προβλέψιμο μέλλον, δεν βλέπω αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ομοφωνία θα εξακολουθεί να είναι ο κανόνας. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κύριε Πρόεδρε, για την υπόθεση Μπελέρη θέλω να σας ρωτήσω. Αρχικά, αν είπατε κάτι με τον κύριο Ράμα που βρεθήκατε στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, τι του είπατε δηλαδή. Και δεύτερον, αν αισθάνεστε ενοχλημένος από τη στάση του Βερολίνου για το θέμα, που λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου έκανε ο κύριος Σόλτς κάποιες δηλώσεις, πάλι μιλώντας για μεγάλη εικόνα και όλα αυτά, όπως είχε μιλήσει και με εσάς για την ερωποίηση. Και αν τελικά βλέπετε εσείς κάποια διέξοδο σε όλο αυτό το θέμα, το πρόβλημα. Και αν όχι, αν η Ελλάδα είναι έτοιμη στο επόμενο στάδιο να ασκήσει βέτο. Κοιτάξτε, η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν πρωταγωνίστρια στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να θυμίσω ότι η διακήρυξη της Θεσσαλονίκης φέρνει την ελληνική σφραγίδα πριν από 20 χρόνια. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε την προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρώπη στην ατζέντα και είμαστε από τους πρώτους που ενθαρρύνουμε διαρκώς αυτή την προσέγγιση. Αλλά αυτή η προσέγγιση έχει ορισμένους κανόνες. Είναι μια διαδικασία όπου κάθε χώρα αξιολογείται ξεχωριστά για την πρόοδο που κάνει σε μια σειρά από θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων κράτους δικαίου. Και για μας το θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρος Φρέντου Μπελέρη είναι βασικά ένα ζήτημα κράτους δικαίου. Δεν είναι μια διμερής απλά, μια διμερής διαφορά την οποία έχει η Ελλάδα με την Αλβανία. Και εμείς αυτό το πιο ζητάμε είναι το προφανές, να αναγνωριστεί ότι ο Φρέντου Μπελέρη εκλέχθηκε νόμιμα δήμαρχος. Δεν παρεμβαίνουμε στο έργο της αλβανικής δικαιοσύνης, αλλά εδώ έγινε μια εκλογή την οποία ο Φρέντου Μπελέρη την κέρδισε και δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φυλακή γιατί εκκρεμούν εις βάρος του κάποιες κατηγορίες. Άρα τα πράγματα αυτά είναι πολύ ξεκάθαρα από δικιά μας πλευράς και ναι, προσβλέπουμε μονίμως στο να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο αυτό το πρόβλημα να επιληθεί έτσι ώστε να γίνει σεβαστή ουσιαστικά η βούληση των δημοτών της Χιμάρας. Αυτό ήταν εξ αρχής το ζητούμενο. Να μην υπάρξει κάποια παρέμβαση στην εκλογή και να μην είναι δήμαρχος Χιμάρας, όπως είναι σήμερα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε πρακτικά τις εκλογές. Άρα εμείς εξακολουθούμε να εργαζόμαστε ώστε να επιληθεί το ζήτημα αυτό για να μπορέσει και η Αλβανία να αποδείξει ότι σε ένα κρίσιμο ζήτημα, τουλάχιστον για ένα κράτος μέλος, και ναι, είναι κρίσιμο το ζήτημα αυτό για μας, που είναι ο σεβασμός των εθνικών μειονοτήτων, έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα τα οποία όλοι μας απαιτούμε από μια χώρα που φιλοδοξεί να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενη ερώτηση ο κύριος Νίκος Αρμένης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΜΕΓΑ και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από το 24. Κύριε Πρόεδρε, στα οικονομικά δεν τα βρήκατε σε αυτή τη σύνοδο, αλλά αυτό που βασικά ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η τσέπη του, δεδομένου ότι η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, επιμένει. Ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε πως έχουμε φτάσει στο πικ σε ό,τι αφορά την αύξηση των επιτοκίων και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στον πληθωρισμό. Και αν μου επιτρέπετε και μία ερώτηση, ήθελα το σχόλιο σας για δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 71% των πολιτών θεωρεί πως τα μέτρα για την οπαδική βία δεν θα βοηθήσουν. Ξεκίνησα με το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο έχω αναγνωρίσει πολλές φορές ότι αποτελεί το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Γι' αυτό και έχουμε εστιάσει όλη μας την ενέργεια στο να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε τις επιπτώσεις αυτής της εισαγόμενης ακρίβειας. Με ρωτήσατε καταρχάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν έχουμε φτάσει στο maximum της αύξησης των επιτοκίων. Είναι πολύ πιθανό αυτό να έχει συμβεί. Δεν μπορώ προφανώς να μιλήσω για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όμως η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ουσιαστικά προανήγγειλε κλιμακωτή μείωση των επιτοκίων στο δολάριο για τον επόμενο χρόνο και είναι πιθανόν να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχουμε δει τα χειρότερα στο μέτωπο του πληθωρισμού. Όμως ο πληθωρισμός είναι εδώ σήμερα που μιλάμε και γι' αυτό και θέλω να σας θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκτεμιευθούν παραπάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, πρωτίστως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, για να είναι πιο εύκολες
και οι διακοπές των Χριστουγέννων. Και αυτό είναι ένα αναπτυξιακό μέρισμα, είναι το προϊόν της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Επειδή ακριβώς ξεπερνάμε τους δημοσιονομικούς στόχους, είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και θα σας έλεγα ότι αυτή είναι και η καλύτερη επιβεβαίωση της ορθότητας της οικονομικής μας πολιτικής. Έχω πει πολλές φορές ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο δραστικός έλεγχος και οι παρεμβάσεις στην αγορά σε πολλά επίπεδα. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το τι κάνουμε, όχι μόνο στο επίπεδο των προστήμων, πρωτοβουλίες όπως η σταθερή μείωση τιμών, να εντείνουμε τον ανταγωνισμό, να μπορούμε να εντοπίζουμε φαινόμενα εσχοκέρδειας. Όμως ο μόνιμος τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Έβλεπα τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία δείχνουν αθρηστικά ότι το 2019 οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά παραπάνω από 20%. Και ακριβώς αυτή η αύξηση των μισθών είναι αυτή η οποία θα μείνει τελικά στον Έλληνα πολίτη, όπως θα μείνει και η αύξηση των συντάξεων όταν οι τιμές αρχίσουν να υποχωρούν. Θέλω επίσης να σας πω και κάτι ακόμα, ότι πολλές φορές είναι λογικό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν θέμα κάθε φορά όταν υπάρχει μια αύξηση τιμών, και λογικό είναι γιατί έχουμε αυξήσει τιμών. Έχουμε και μειώσει τιμών όμως. Και συνήθως τις μειώσεις τιμών δεν τις αναδεικνύεται ή δεν αναδεικνύονται, θα έλεγα, με την ίδια θέρμη. Να τονίσω ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί τους τελευταίους δύο μήνες κατά 11%. Έχουμε μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης στην Ελλάδα από ό,τι έχουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί προφανώς μειώθηκαν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Άρα, για να συνοψίσω, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται απόλυτα το πρόβλημα της ακρίβειας, ειδικά στα τρόφιμα, και θα εξακολουθεί να στηρίζει τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Τώρα μου κάνατε και μία ερώτηση για το ποδόσφαιρο. Ξέρετε, όταν παίρνουμε αποφάσεις στην κυβέρνηση δεν μετράμε τη δημοτικότητα των αποφάσεων και δεν κάνουμε πολιτική με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις. Είναι σαφές ότι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είχαν φτάσει σε ένα σημείο όπου χρειαζόμασταν πιο τολμηρές παρεμβάσεις. Είναι επίσης σαφές ότι τα μέτρα τα οποία είχαμε πάρει προφανώς δεν ήταν αρκετά. Και από εκεί και πέρα η ορθότητα των μέτρων μας θα κριθεί στην πορεία, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε τη δημόσια τάξη και να επιτρέψουμε στους Έλληνες να απολαμβάνουν την ομορφιά του ποδοσφαίρου μακριά από οποιοδήποτε φαινόμενο βίας. Κύριος Παπακοσταντίνου, τελευταία ερώτηση. Πρόεδρε, συζητήσατε αρκετά στο Σημερινό Συμβούλιο για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, στην τελευταία γενική συνέλευση του ΟΗΕ, η χώρα μας υπερψήφισε το σκεπτικό ψήφισμα το οποίο παρουσιάστηκε. Έχει αλλάξει η θέση της Ελλάδας σε αυτό το ζήτημα? Όχι, δεν έχει αλλάξει, γιατί θέλω να θυμίσω ότι το προηγούμενο ψήφισμα είχε δρομολογηθεί πριν από την Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα. Η θέση της Ελλάδος παραμένει σταθερή. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη αυτοάμυνα, όμως πάντα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και ειδικά του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Διαχωρίζουμε τη Χαμάς, η οποία πρέπει να εξουδετερωθεί στο πεδίο από την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε και την κλιμακούμενη μας ανησυχία για τις μεγάλες ανθρωπιστικές απώλειες στη λωρίδα της Γάζας. Η έμφασή μας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δοθεί στην ανθρωπιστική ανακούφιση των αμάχων της Γάζας, και αυτό ναι, περνάει και μέσα από ανθρωπιστικές παύσεις, οι οποίες όσο μεγαλύτερες είναι, τόσο πιο εύκολα θα φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε και αξιοπιστία, δεν αναφέρομαι εδώ στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει αξιοπιστία σε αυτή την περιοχή του κόσμου, αλλά αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς μια μεγάλη προσπάθεια να επανεκκινήσουμε τις συζητήσεις για μια λύση δύο κρατών, δεν θα θεωρούμαστε ότι μπορούμε να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη περιοχή. Η Ελλάδα υποστηρίζει ανέκαθεν την πολιτική λύση των δύο κρατών, η οποία είναι και η μόνη τελικά που μπορεί να επιτρέψει στους κατοίκους του Ισραήλ, σε Εβραίους και σε Μουσουλμάνους, σε Παλαιστίνιους, να μπορέσουν να ζήσουν μαζί σε αυτήν την τόσο ταλαιπωρημένη περιοχή.